Τελικά, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών έκαναν μήνυση σε προσωπικό επίπεδο για ποινικές διώξεις και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραμαλή, κάτι το οποίο το αναμέναμε. Και κάτι το οποίο το ανέμεναν και οι πολιτικοί αυτοί. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής γι' αυτό κατέβηκε για βουλευτής. Για να έχει την πολυπόδητη ασυλία. Πόσο ασυλία όμως μπορεί να του δώσει πλέον το κοινοβούλιο και η πολιτική ενασχόλησή του με τα πολιτικά, αυτό θα του δείξει η ιστορία. Διότι μπορεί πολλοί να ξέχασαν το έγκλημα των Ντεμπών, αλλά φαίνεται ότι οι συνάνθρωποι μας, αυτοί που έχουν το ζόρι, αυτοί που έχουν τα παιδιά τους, το θυμούνται και καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να είναι σε αυτή τη χώρα οι καταστάσεις. Να μην ξεχνιούνται οι δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε πρέπει να συνεχιστεί το έργο της δικαιοσύνης και να μην αποσιωπηθεί, διότι με ενδιά με τις εκλογές, μία με το ένα, μία με το άλλο, κάποιοι προσπαθούσαν να το αποσιωπήσουν. Όχι, δεν πρέπει να αποσιωπηθεί και πρέπει η τιμωρία να φτάσει μέχρι εκεί που πρέπει. Όχι, πλέον φτάνουμε 2 μήνες, τι 2 μήνες, 2,5 με 3 μήνες πάμε για το έγκλημα που έχει γίνει και κάποιοι λένε, εισηγούνται, ειδικά ο ΣΕ, να κλείσει και η μία γραμμή, να μην λειτουργεί η μία γραμμή. Φανταστείτε, εκεί που έλεγαν ότι όλα θα γίνουν τέλεια και ότι όλα θα γίνουν καλά, το αποτέλεσμα ήταν 0. Και μιας και ανέφερα το θέμα με τον ΟΣΕ, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, και δεν πρέπει να το ξεχάσουν οι Έλληνες, διότι αυτό μπορεί να επανεληφθεί και στο μέλλον, διότι αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν δεν πρέπει να ξεχαστούν. Νομίζω ότι κάθε Έλληνας πρέπει να ψηφίσει με γνώμονα αυτόν. Και εγώ δεν θα υποδείξω ποιο κόμμα πρέπει να ψηφίσει. Γενικότερα όμως ο γνώμονας που θα ψηφίσει στις εκλογές της 21ης Μαΐου θα πρέπει να είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα. Και έχουν ονοματεπώνυμο, είναι και μπροστά μας αυτοί οι υπεύθυνοι. Δεν χάνονται. Δεν ξεχνιούνται. Δεν πρέπει να ξεχαστούν. Γιατί το ξεχνάμε. Είναι μεγάλο λάθος μας να το ξεχνάμε. Και οι νέοι, δεν πρέπει να το ξεχάσουν οι νέοι. Διότι αύριο μεθαύριο το πληρώσουν πολύ πιο σκληρά αυτό το γύρισμα της πλάτης στους ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους. Είναι αδικία. Είναι αδικία πάνω απ' όλα και για αυτούς που χάθηκαν, αλλά και για εμάς τους ίδιους. Καθόμαστε, πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε ό,τι χρειάζονται, κάνουμε αυτά που πρέπει και δεν τα πραγματοποιούν αυτοί αυτά που πρέπει. Μην είμαστε λοιπόν άδικοι απέναντι στην ιστορία και απέναντι στο δίκαιο. Ένα άλλο θέμα το οποίο συζητιέται πολύ έντονα είναι τι γίνεται με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Μου το λένε πολύ. Και χρέη και του ΠΑΣΟΚ και άλλο ακόμα. Και βέβαια πίσω από αυτά τα χρέη καλύπτονται και άλλες επιχειρήσεις, μεγάλο επιχειρηματίες, άνθρωποι του συστήματος, άνθρωποι που είναι μέσα στα κόλπα, άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα βέβαια σταματήσουν αυτά. Να σταματήσουν. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Πάει άλλο κάποιοι να βγάζουν 10.000 το μήνα και κάποιοι άλλοι να πληρώνουν 300 ευρώ να πληρώνονται και να μην μπορούν, να μην είναι άνεργοι. Τι να πληρώνονται. Λέμε και 300 ευρώ. Εδώ είναι άλλοι άνεργοι. Κάθονται και μιλάνε για τον κατώτατο μισθό. Για ένα μισθό που ναι, πρέπει να ανέβει. Αλλά για τους ανέργους, ανθρώπους που έχουν να μπουν χρήματα σπίτι τους για χρόνια, τους καταλαβαίνουν. Ανθρώπους που δεν τους φτάνει σύνταξη, που δεν τους φτάνει τίποτα, που δεν μπορούν να εργαστούν. Που δικαιούνται να πάρουν κάποια επιδόματα και δεν μπορούν να τα πάρουν. Μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς. Το βουλώνουν όλοι, δεν τους νοιάζει. Έχουν σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εργαστούν πάρα πολλά χρόνια, που είναι πάνω από 50 ετών, που έχουν χτυπήσουν ένση από πόσα χρόνια. Τους ξεχνάν. Ναι, τους ξεχνάν. Σκέφτονται 780-800, λες και οι επιχειρηματίες μπορεί να τα δώσετε τα λεφτά για κατώτατο μισθό. Μιλάνε δηλαδή έχοντας κατά νου τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Μπορεί να δώσει ένας επιχειρηματίας αυτό το κατώτατο μισθό ή θα αναγκαστεί σε απολύσεις ή σε μειώσεις μισθών.
Μήπως τα έχουμε ξεχάσει αυτά, μήπως έχουμε ξεχάσει την πραγματικότητα. Ο άλλος σου λέει, έχεις, δεν έχεις, θα δώσεις. Και αν δεν έχει ο άνθρωπος να δώσει. Γιατί δεν είναι μόνο οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί που σκέφτονται στο πίσω μέρος του μυαλού τους και λένε μπάς και τα γλιτώσουμε. Είναι γιατί πραγματικά δεν έχουν άνθρωποι. Πώς μπορούν να το καταλάβουν? Από πολλές πλευρές μπορούν να το καταλάβουν. Αν έχει κάποιος ή όχι, ή κρύβει κάποιος. Το ζήτημα είναι ότι διακρίνω από όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας έναν οχαδερφισμό, μία αδικία. Μόνο να δικαιώσουμε κάποιους δικούς μας, όλοι οι άλλοι να δικαιωθούν και να πάνε εκεί που ξέρουν. Αν θέλεις να λέγεσαι κράτος, θα λέγεσαι κράτος. Αν θες να λέγεσαι μπουρδέλο, θα λέγεσαι μπουρδέλο. Συγγνώμη για την έκφραση, έτσι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να πούν τα πράγματα στη σειρά τους. Φτάνει πια. Φτάνει πια να καθόμαστε να πληρώνουμε το ρεύμα τόσο ψηλά που αλίμονο αν δεν παράγαμε κιόλας. Ξέρουμε όλοι τι μπορούμε να παράγουμε ρεύμα. Ξέρουμε όλοι τι μπορούμε να έχουμε φθηνή βενζίνη. Πάρα πολύ καλά. Μπορείς να βάζεις φόρο Ελβετίας σε μια χώρα που είναι τσακισμένη οικονομικά. Και ανεβάζουν τη βενζίνη στις τιμές, λες και δεν μπορούν να την κατεβάσουν και λες και δεν μπορούν να βρουν διεξόδους. Δεν υπάρχουν διέξοδα, αυτοί το λένε. Στο να πληρώνεις μόνο και να τα κονομάν αυτοί, τότε λέει μόνο υπάρχουν διέξοδα. Μόνο αυτοί να τα κονομάν, μόνο αυτοί να έχουν τις λιμουζίνες. Να μπουν λίγο στη σειρά, γιατί οι δημοσκοπίες που βγάζουν, γνωρίζουμε ότι είναι ψευδής. Το μάθαμε πλέον το παραμύθι. Τη μάθουμε πλέον την σειρά τους. Δεν μπορεί να είναι ακριβή σε αυτές τις δημοσκοπήσεις με αυτά τα δεδομένα και με αυτά τα στατιστικά. Δεν μπορεί να πέφτουν 4 μονάδες από το 2019 και των πραγμάτων. Ποιο κόμμα έπεσε 4 μονάδες μόνο από την προηγούμενη θητεία? Μήπως υπάρχουν κόμματα στην νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία που έπεσαν μόνο τόσο λίγο ή τόσο μικρή χρονική διάρκεια? Όλοι οι πρωθυπουργοί χατακώνονται την επόμενη φορά. Μόνο ο Μητσοτάκης καταφέρνει να είναι μπροστά. Μην λέτε άλλα ψέματα, γιατί τα καταλαβαίνει ο κόσμος και η καρπαζιά που θα φάτε θα είναι πιο σκληρή όταν θα έρθει η ώρα της αλήθειας. Και θα έρθουν έτσι τα πράγματα που δεν θα ξέρετε από πού σας ήρθε. Ας σοβαρευτείτε λοιπόν λίγο.